να ρίχνετε μια ματιά. Το δεύτερο που πρέπει να πω. Τα παιδιά αυτά που βρισκόντουσαν σε ένα σπίτι και ξενυχτάγανε και υφίσταντο αυτό που υφίσταντο. Μάνα, πατέρα δεν είχαν. Μα αυτά ήταν προσφυγόπουλα τα περισσότερα. Δεν ήταν μόνο προσφυγόπουλα, ήταν. Δημήτρη. Πολλά προσφυγόπουλα. Τα περισσότερα. Όχι, αυτοί που έχουν καταγγείλει δεν ήταν καθόλου προσφυγόπουλα. Ήτανε παιδιά σε οικογένειες που σημαίνει κατά τη γνώμη μου. Ή έκαναν τα σπίτια τους, λες μετά. Κατά τη γνώμη μου, τίθεται ένα θέμα ευθύνης των γονέων που πρέπει να ασκούν με επιμέλεια την επιμέλεια των παιδιών τους. Γιατί δεν μπορεί το παιδί 14 χρονών να κοιμάται έξω από το σπίτι και να μην ξέρει η μάνα και ο πατέρας αν είναι σε κανενού παιδιού αλλού το σπίτι ή αν είναι πουθενά άλλου. Δηλαδή εδώ φαίνεται ότι υπήρχε και μία. Γενικότερη χαλάρωση. Ναι, και τα σχολεία. Και τα σχολεία. Τα σχολεία δεν πρέπει να δίνουν στα παιδιά. Να είναι υποψιασμένα. Όπως θυμάσαι για την υπόθεση Λιγνάτων, είχαν διώξει από κάποιες τέτοιες περιπτώσεις διδασκαλίας. Και δεν είχαν χτυπήσει καμπανάκια τότε. Διώγνησε ένα τόσο τέτοιο πρόσωπο κορυφαίο στον χώρο του, έτσι δεν είναι. Κορυφαίο ήταν μέχρι προχθές, πριν τα μάθουμε αυτά. Δύο περιπτώσεις τον έχουν διώξει. Γιατί δεν υποψιάζεται κανείς ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Λοιπόν...